κάτεμα, έτσι. Τώρα που τελειώσαμε με αυτό, βάζω μέσα. Βλέπετε το τηγάνι καίει τώρα. Μια σταγόνα λάδι για να στεγνώσω τα μανιτάρια μου. Καυτό το τηγάνι μου. Όσο πιο καυτό γίνεται. Δεν θέλω πολλά λάδια. Βλέπετε, ελάχιστο. Ούτε καν πιάνει τη βάση του τηγανιού μου. Μέσα τα μανιτάρια σε καυτό, καυτό τηγάνι. Δεν θα κάψει. Αργυρούλα. Περίμενε, περίμενε. Τώρα τα ζουμιά δεν θα βγουν. Θα τον το καθαρίσω εδώ για να κάψει, γιατί πετάγεται. Έλα, παιδί μου. Τώρα τα ζουμιά. Τα ζουμιά τώρα, όταν είναι πολύ καυτό το τηγάνι, στεγνώνουν με τη μία. Γίνονται σαν ψητά τα μανιτάρια. Θα στεγνώσουν με τη μία. Μέσα και αυτό. Τα έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. Θέλω ντοματίνια. Τώρα θέλετε να βάλετε ντοματίνια. Θέλετε να... Απλά τα ντοματίνια είναι λεπτόφλουδα. Τσουκ. Είναι λεπτόφλουδα και έχουν και ζουμάκι μπόλικο. Αν θέλετε όμως να βάλετε μία ντομάτα, δεν με πειράζει καθόλου. Μία κομμένη ντομάτα, να βάλετε λίγη ντομάτα κονκασέ. Ό,τι θέλετε. Απλά σας δίνω ό,τι έχετε στο ψυγείο αυτή τη στιγμή βασικά να βάλετε, γιατί αυτό είναι ο σκοπός μου, προς και μην το πατήσει κανείς αυτό. Μέσα λοιπόν, μόλις στεγνώσουν τα λαχανικά μου και μαραθούν εδώ μέσα και τα ντοματάκια μου. Εσείς θα βάλετε αυτά που σας γράφω. Τώρα εγώ βάζω λιγότερα για να προλαβαίνω να σας τα δείξω. Άντε να βάλουμε και τις ταλιατέλες να βράζουν. Λίγο αλατάκι μέσα στο νερό. Μέσα και οι ταλιατέλες. Δεν θέλουν πάνω από 5 λεπτάκια. Έτσι. Και ήρθε η ώρα που θα δώσουμε ιταλικό. Πώς, ένα τραγούδι ιταλικό. Θα δώσουμε τώρα λιτσάκι έξτρα γεύση στο φαγητό μας. Θα βάλω σπιτικό ζωμό βοδινού. Τα μανιτάρια τα αφήνω μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Σχεδόν να ψηθούν. Ωραίο φαγητό. Πολύ ωραίο. Θεή μου, θέλω λίγο το βραστήρα μου. Παίρνει, σε παρακαλώ. Το βραστήρα. Έχω ζεστό νεράκι εκεί. Θα ρίξω μέσα σπιτικό ζωμό βοδινού. Βάλε, ναι. Θα βάλω 2 πακετάκια. Φτάνει. Δεν θέλει πολύ. Θέλει περίπου ένα φλιτζάνι. Δεν την προλαβαίνω. Παναγία μου, τι να πρωτοκοιτάω. Το αυτό, τι βέ. Θέλει περίπου ένα φλιτζάνι. Δεν θέλω παραπάνω νερό. Γιατί για να μου πιει μετά το νερό θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Θα βγάλω εγώ λίγο τώρα από μέσα. Έτσι. Θα βγάλουμε λίγο έξω. Ας κάτσω. Ωραία. Έλα, δεν πειράζει. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν θα το βγάλω με το κουτάλι. Όχι, δεν πειράζει. Θα το κάνω τώρα εγώ εδώ έτσι. Μπράβο. Μπράβο, λιτσάκι μου. Ανακατεύω λοιπόν καλά. Ο ζωμός διαλύεται. Ο σπιτικός ζωμός της Φλόρ διαλύεται πάρα πολύ γρήγορα και είναι σαν να έχετε φτιάξει ένα σπιτικό ζωμό μόνες στο σπίτι. Απλά έχετε γλιτώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι χωρίς συντηρητικά και συντηρείται στο ψυγείο. Και βέβαια είναι στιγμιά που δίνει, όσοι το έχετε δοκιμάσει, ξέρετε. Βλέπεις λοιπόν που ψήνεται τώρα το μανιτάρι. Τα μανιταράκια είναι. Να κάνω λίγο αυτό. Έτσι. Τα ζυμαρικά μου δεν θέλουν πάνω από 4-5 λεπτά. Το τελείωμα της συνταγής θα γίνει μέσα στη σουπίτσα. Εδώ που έβαλε το νερό, η Θεή. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Το γιαούρτι πότε θα το βάλουμε. Στο τέλος. Και θα γίνει το γιαούρτι, πόσο κρίμα γάλακτος. Να σας πω καταρχήν κάτι. Αν βάλετε το γιαούρτι μέσα σε μία σάλτσα που βράζει, θα δείτε ότι θα κόψει. Θα γίνει μπαλάκια. Κόβει το γιαούρτι. Το γιαούρτι έχει ένα κόλπο για να μπει μέσα σε φαγητά. Ο ένας τρόπος είναι, είτε θα έχω το γιαούρτι μου δίπλα, θα το αραιώσω με λίγο νεράκι, με λίγο γάλα και με λίγο κορνφλάουρ, που αυτό θα μαζέψει τα υλικά μου και δεν θα μου το αφήσει να γίνει κομπάκια το γιαούρτι, να κόψει. Λοιπόν, άρα το γάλα θα είναι ζεστό. Όχι. Όχι, κρύο. Δεν και λίγο κορνφλάουρ. Ναι. Και λίγο κορνφλάουρ. Ή θα κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Το κορνφλάουρ είναι άλλο. Εδώ. Βλέπετε που ψηθήκαν ωραία. Έτσι. Ωραία, να ψηθούν, να στεγνώσουν, αλλά να πάρουν και αρώματα σαν να είναι ψημένα. Και με λίγο κρατάκι και μανιτάρι. Μέσα λοιπόν. Πολύ κρέας. Έτσι. Μακαρονάδο. Αυτό ακριβώς. Εδώ. Λίτσα μου, βάλ το λίγο από εκεί. Βάλ πάρ' το στην κουζίνα. Μπράβο, Λίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτές είναι σχεδόν έτοιμες. Εδώ τώρα το παραπάνω ζουμάκι που έχει, επειδή θέλουν ακόμα 2 λεπτά βράσιμο οι ταλιατέλες, θα τις βγάλω μέσα από το νερό και τι πιο ωραίο πράγμα, να τις ρίξω να ρουφήξουν αυτή τη σάλτσα. Μα είναι μαγεία τώρα, σας λέω, είναι φανταστική. Μπορείτε να αρωματίσετε με λίγο θυμαράκι, μπορείτε να αρωματίσετε με λίγο μαϊντανό, με ό,τι σας αρέσει. Και τίποτα να μην βάλετε, έχει τέτοια γεύση, παίρνει τέτοια γεύση από το σπιτικό ζωμό. Που δεν... Τέλειο φαγάκι. Τελειώστε μου λοιπόν τη μακαρονάδα εδώ, μέσα σε αυτή τη σάλτσα, έτσι. Και κάντε μου και ένα ωραίο γύρισμα μέσα στο τηγάνι.
Να σας πω ότι την ώρα που βάζω το νεράκι μέσα στο κρέας, χαμηλώνω τη φωτιά μου, να το θυμάστε αυτό, χαμηλώνω τη φωτιά μου και αφήνω να σιγοβράσει για περίπου 10 με 12 λεπτά. Να έρθει να γίνει το κρέας μου, να είναι έτοιμο. Λουκού. Να είναι τελειωμένο, εντάξει. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα που θα βάλω το γιαούρτι. Εδώ, αυτό θέλω να δω. Γιατί είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Η Σάσα ήρθε. Έλα, Σασόνη, πεινάει αυτό. Έλα εδώ, πουλάκι. Κανείς δεν πιστεύει ότι τρώει τόσο πολύ. Θέλετε να σας πω τι τρώει κάθε μέρα? Γιατί όλοι μου λένε καλά, δεν τρώει τίποτα. Η Σάσα κάθε πρωί ξεκινάει τρώγοντας. Μόνο εμένα δεν τρώει. Σκοτώθηκε. Κι άμα έχω γλυκό. Λοιπόν, εδώ, γιατί σκοτώθηκε. Θα πάρω λοιπόν. Θέλει όλη παρέα για φαγητό σήμερα, όλη παρέα. Όλη παρέα. Και ο Θέμης μου είπε. Όλο θα το βάλουμε αυτό. Και ο Θέμης. Δεν σε ξεχνάω, το Θέμη. Δεν τον αφήνουμε το Θέμη. Μαζί θα γεράσουμε. Θα πάρω λοιπόν λίγο ζουμάκι από εδώ. Α, δες πώς το κάνει. Άρα ένας τρόπος είναι με νεράκι και κονφλάουρ και άλλος τρόπος είναι με ζουμάκι. Ναι. Και θα κόψει έτσι. Θα το σβήσω το μάτι και θα το περιχύσω από πάνω. Γιατί έτσι τώρα εξισορροπώ τη θερμοκρασία του γιαουρτιού. Θα το ανακατέψουμε καλά, καλά, καλά. Θα γίνει μια ωραία κρέμα. Θα βάλουμε κι άλλο ζουμάκι. Θα γίνει μια τέλεια κρέμα. Μπράβο, βάλε μου. Παιδιά, είναι εύκολο, είναι γρήγορο. Είδες που και λέω, είναι το φανταστικό. Ζουμί. Τώρα θα το ρίξουμε μέσα. Που έριξα. Έλα, βάλε μου ακόμα λίγο. Καλό. Βλέπετε πως γίνεται μια ωραία κρέμα που σας θυμίζει. Ορίστε. Παιδιά, είναι τέλειο αυτό και υγιεινό, έτσι. Και πολύ υγιεινό. Και μπορείτε να δώσετε στα παιδάκια που δεν τρώνε γιαούρτι να τρώνε γιαούρτι με αυτόν τον τρόπο. Βάζετε γιαούρτι στα φαγητά σας. Εγώ θα δείτε ότι όλα τα φαγητά. Εγώ δεν ήξερα ότι μπορείς να βάλεις γιαούρτι. Τα περισσότερα μου φαγητά τα τρώω με γιαούρτι. Πεθαίνω. Τρελαίνομαι. Λοιπόν. Αφού έχουν βράσει, ωραία, έσβησα τη φωτιά, το κατέβασα, δεν το έχω στη φωτιά. Αν το έχετε πάνω, πάλι θα κόψω το γιαούρτι, εντάξει. Θα περιχύσω. Άρα όταν με βάζουμε το νερό, είναι χαμηλωμένη φωτιά τότε. Και όταν βάζουμε το γιαούρτι, το βγάζουμε από τη φωτιά. Έτσι, μπράβο. Και έτσι όπως είναι ζεστά, τώρα είναι ωραία να τα φάτε τα ζυμαρικά. Με τη σαλτσούλα τους, γιατί όσο μένουνε, αυτά ρουφάνε και... Το ζουμάκι στεγνώνει, εντάξει, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Παιδιά, το κάναμε το φαγητό σε ένα τέταρτο. Και τυράκι μέσα, από αυτό θα φάνε τα παιδιά τώρα. Είναι ψημένο, είναι έτοιμο. Και μπόλικο τυράκι μέσα, ένα ωραίο ανακάτεμα. Και είσαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Έτσι, μπράβο. Και αύριο, μην μου ξεχαστείτε αύριο, θα παίξουμε με ζύμες. Να μου έχετε αλεύρι.